Άστιν και ου και ταράχθιν. Αναφωνεί ο προφητάνας Δαβίδ, που όλη η ψαλμή του είναι μία προσευχή προς τον Θεό. Και ο ίδιος ο προφήτης πάντα είχε αυτή την ετοιμασία της ψυχής του. Γι' αυτό ακριβώς έλεγε ότι ήταν ετοιμασμένος και δεν εταράσετο. Πότε κανείς δεν ταράσεται? Όταν είναι έτοιμος. Πότε κυρίως πρέπει να είναι κανείς έτοιμος? Για μας τους χριστιανούς η ετοιμασία μας πρέπει να γίνεται για την αντιμετώπιση της εξόδου της ψυχής μας από τον κόσμο τούτον προς τον άλλον. Είναι η πιο σημαντική ώρα, η πιο σοβαρή στιγμή που κρίνεται από την ετοιμασία ή την μη ετοιμασία το πώς θα βρεθούμε στο δικαστήριο του Θεού και κρίνεται η αιώνιος ζωή ή εις το φως του Θεού ή εις το σκότος της κολάσεως. Έχει μεγάλη αξία και μεγάλη σημασία η προετοιμασία της ψυχής μας, διότι αν μας βρει ο θάνατος χωρίς να είμαι θα έτοιμη, σκεφτείτε την ταραχή που θα δεχθούμε, γιατί θα μας καταπνίξει η αβεβαιότητα της αντιμετωπίσεως του δικαστηρίου. Ούτως ή άλλως το δικαστήριο μας περιμένει. Το ποινικό μας ή λίγο ή πολύ έχει γραμμένα αρκετά αμαρτήματα. Η ώρα του θανάτου είναι πάρα πολύ σκληρή για κάθε άνθρωπο. Έχει φυσική βιλία, φυσικών φόβων. Έχει μια σχετική ταραχή όταν είναι στα φυσικά πλαίσια. Όταν όμως πιαστεί η ψυχή ανέτοιμη, είτε διότι μεσολάβησε κάποια ασθένεια και δεν είχε την προσπάθεια την καλή της προετοιμασίας, είτε γιατί ήρθε απρόοπτος ο θάνατος από κάποιος συμβιβικός και έτσι δεν προετοιμάστηκε και τον έπιασε ο θάνατος ευνηδίως και τον παρέπεμψε στον άλλον κόσμο. Δια τούτο η Εκκλησία έρχεται να μην γίνει εις τον άνθρωπο τον ανέτοιμον ο ευνίδιος θάνατος, γιατί δεν υπάρχει ελπίδα καθόλου σωτηρίας. Πώς κανείς ετοιμάζεται, προετοιμάζεται, προασφαλίζει τον εαυτόν του? Πότε είναι καθαρός? Πότε εξοφλεί το ποινικό του και το χρέος του? Η κατεξοχή κάθαρσης και προετοιμασία ξεκινά από το δεύτερο βάπτισμα. Το πρώτο, όπως όλοι το γνωρίζουμε, το έχουμε μολύνει.
Το δεύτερο βάπτισμα είναι το εξομολογητήριο. Όταν ο άνθρωπος, ο χριστιανός, λάβει υπόψη του τη σοβαρότητα, τη μεγίστη σοβαρότητα της σωτηρίας, αμέσως εσωτερικά ξεπηδάει η επιθυμία το να τακτοποιήσει τον εαυτόν του έναντι της Θείας Δικαιοσύνης. Όταν συνειδητοποιήσει την ύπαρξη του Θεού, ότι ο Θεός έχει νόμον και οφείλει να υπακούσει στον νόμο, αντιλαμβάνεται ότι έχει παρέμβει τον νόμο και ότι φεύγει από τη ζωή φυσιολογικά και κατά συνέχεια θα συναντήσει την κρίση του Θεού, όπως τη συναντά ένας υπεύθυνος στον νόμο του κράτους όταν φοραθεί ένοχος, οδηγείται στο δικαστήριο και εν συνεχεία στη φυλακή. Έτσι πιστεύει και ο χριστιανός, εφόσον υπάρχει κυβέρνηση Θεού, υπάρχει και νόμος. Υπάρχουν εντολές, υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν κανόνες, εις τους οποίους οφείλουμε υπακοή. Και επειδή η συνείδηση διαμαρτύρεται ότι έχουμε παρέβει τον νόμο, τους κανόνες και τις διατάξεις, αμέσως από τον φόβο του Θεού και από τον φόβο τον δουλικό, εις το ότι εάν δεν τακτοποιηθώ θα κολλαστώ, αμέσως ξεκινά η επιθυμία της αναγεννήσεως, η επιθυμία εις το να συγχωρηθώ έναντι του Θεού. Η σωτηρία είναι τόσο εύκολη όταν την θέλουμε και είναι πάρα πολύ δύσκολη όταν δεν έχουμε προαίρεση να διορθωθούμε. Ο Θεός και Πατέρας έχει ανοιχτεί την αγκαλιά Του και ανά πάσα στιγμή περιμένει κάθε άνθρωπο, κάθε παιδί το αμαρτωλό να επιστρέψει. Να επιστρέψει στην αγκαλιά Του, να τον λούσει, να τον ενδύσει την πρώτη στολή, να του φορέσει το δαχτυλίδι της επαναφοράς στην υιοθεσία, το πανηγύρι το αγγελικό, το οποίο περιμένει να ξεκινήσει με τη μετάνοια και την επιστροφή. Έχουμε ανάγκη προετοιμασίας, μηδενός εξαιρουμένου, διότι όλοι είμεθα υπό την αμαρτία. Ας ετοιμαστούμε, ας προετοιμαστούμε, ας καθαριστούμε, ας πληθούμε, ας δείσουμε την γυμνότητα της ψυχής μας για να μπορέσουμε να περάσουμε στον άλλον κόσμο. Ο κόσμος, ο επάνω, μας περιμένει. Μας περιμένει ο επάνω κόσμος, γιατί είναι ετοιμασμένος για τα παιδιά του Θεού, για τα παιδιά τα αναγεννημένα, αυτά που θα περάσουν από την κολυμβήθρα της Ιεράς Εξομολογήσεως και του Ορθού Βίου. Δεν είναι μόνο να εξομολογηθούμε, να συγχωρηθούμε, αλλά οφείλουμε να κάνουμε και κάποιον αγώνα εναντίον των παθών, διότι οι αμαρτίες ξεκινάνε από τα πάθη. Έχω το πάθος του εγωισμού και με κινεί το πάθος του εγωισμού να αντιλογώ, να φιλονικώ
να βρίζω, να παρακούω, να κάνω οποιαδήποτε άλλη αμαρτία, και οι αμαρτίες όπως είπαν ξεκινούν από τα πάθη και ιδιαίτερα από αυτό τον φοβερό και απέσιο εγωισμό που τον έχουμε κληρονομήσει από τους πρωτοπλάστους. Οφείλουμε κάποιον αγώνα εναντίον αυτού του κακού για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την πηγή της αμαρτίας. Όπως από την ταπείνωση ξεκινούν όλα τα καλά στον άνθρωπο και αυτή η ολόκληρη σωτηρία, έτσι και από τον απέσιον εγωισμό ξεκινάει όλη η δυσμορφία της ψυχής μας. Το ότι είμαστε άσχημοι ψυχικώς είναι γιατί ο εγωισμός μας μας τα έκανε πάρα πολύ χάλια. Ας συνειδητοποιήσουμε την σοβαρότητα της σωτηρίας μας. Δεν υπάρχει σοβαρότερο θέμα από τούτο. Επειδή δεν βλέπουμε, ψυχικά δεν βλέπουμε, έχουμε μοιοφία και πολλές φορές και εντελώς τυφλότητα και δεν βλέπουμε ουσιαστικά την σοβαρότητα της σωτηρίας μας. Κρίνεται από στιγμή σε στιγμή. Γρηγορείτε, φωνάζει ο Κύριος εις το ιερόν του Ευαγγέλιο, ούκ είδατε την ημέρα, ουδέ την ώρα, ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μη εισέρθετε εις πειρασμό. Όλα τα κηρύγματα των μεγάλων πατέρων φωνάζουν γρηγορείτε. Κανείς δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και να πει ότι δεν ήκουσε αυτή την φωνή της Εκκλησίας. Αλλά και αυτή ακόμη η συνείδηση του ανθρώπου το αντιλαμβάνεται το πράγμα αυτό. Όταν θα είμεθα έτοιμοι, όσο γίνεται και όσο είναι εφικτόν ανθρώπης προς ετοιμασία, πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή, πάντα να σκεπτόμεθα το άμπειλον του θανάτου και ότι μας περιμένει de facto η κρίση και μετά την κρίση η απόφαση. Και η απόφαση είναι τόσο πολύ σοβαρή. Εξαρτάται από εκείνη την απόφαση που θα πάμε αιώνια. Όχι το ότι ένα δικαστήριο ανθρώπινο θα μας οδηγήσει σε μια φυλάκιση ή σε ισόβια δεσμά, που κανείς εδώ κάτω τα χείλα μετέρχεται ή να μην κατελήξει στη φυλακή. Διότι από τη μια είναι ντροπή, από την άλλη είναι θλίψη και στενοχωρία. Και κάνουμε τα πάντα να γλιτώσουμε από αυτή τη φυλακή. Και τι είναι η φυλακή αυτή, ορθά στην αιώνια φυλακή. Δυστυχώς, ον πρώτος είμαι εγώ, δεν βλέπουμε καθαρά, δεν βλέπουμε κατάματα την κατάσταση αυτή. Τότε θα ανοίξουν τα μάτια μας ολοκάθαρα, όταν θα έρθουμε με τοπικά με τον θάνατο. Τότε όλα ξεκαθαρίζονται. Αλλά τότε όμως θα ταραχθούμε, θα ανησυχήσουμε, θα αθορυβηθούμε. Τι γίνεται τώρα, πού πηγαίνω, τι γίνονται τα αμαρτήματα μου, πόσα είναι αυτά. Πώς θα περάσω τα τελώνια, πώς θα αντιμετωπίσω τον κριτή, ποια θα είναι η απόφαση. Όλα αυτά ταράζουν, ανησυχούν τον ανέτοιμον άνθρωπο. Είναι και ο δαίμονας από την άλλη πλευρά, ο οποίος εξωθεί τα πράγματα και πέραν του δέοντος, με το σκοπό να τον φέρει σε απόφαση
Και εκείνη την ώρα μπορεί να κάνει και κάποιο χειρότερο κακό στον εαυτό του. Δια τούτο είναι μεγάλη σημασία η προετοιμασία. Είχε πάρα πολύ δίκιο ο προφητάναξ Δαβίδ να λέγει ότι ετοιμάστην κιού και τεράχτην. Αλλά και σε οποιαδήποτε υπόθεση σοβαρή, όταν προετοιμαζόμαστε την αντιμετωπίζουμε καλύτερα. Γι' αυτό ας λάβουμε υπόψη μας την σοβαρότητα του θέματος και νύχτα μέρα να μην σταματούμε να μελετούμε την ετοιμασία. Πάντα να ερευνούμε τη συνείδησή μας, να την εξετάζουμε και να λέμε: είμαι έτοιμος, πού σφάλω, πού δεν σφάλω, σε ποιο πάθος υποκύπτω, σε ποιο πηγαίνω καλύτερα. Και μόλις αντιληφθώ την εσχάτη αμαρτία, να προσέρχομαι στην εξομολόγηση. Να το καταθέτω το αμάρτημά μου εκεί, να παίρνω τη συγγνώμη, να παίρνω τη φώτιση και να οδηγούμε όσο και καλύτερα προς το φως. Όταν υπάρχει αυτή η προσπάθεια της ετοιμασίας, αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε θα βρεθεί όσο γίνεται καλύτερα ετοιμασμένος, οπότε θα απαλλαγεί από την ταραχή, από την αβεβαιότητα, διότι παρά την φυσική δειλία του θανάτου θα έχει βοηθό, θα έχει παρήγορον άγγελο, την συνείδηση η οποία θα του λέει ότι ναι μεν αμαρτωλός αλλά ελεημένος χάρη τη Θεού. Σκεφτείτε την αξία της προετοιμασίας. Εάν είναι σωσμένοι οι Άγιοι και όσοι δίκαιοι έχουν περάσει στον άλλον κόσμο, όλοι έχουν περάσει από την προετοιμασία. Προετοιμάστηκαν και έτσι και ανεβάστηκαν εν το Θεό. Όσοι είναι κάτω στην κόλαση είναι από την απροετοιμασία. Δεν ετοιμάστησαν. Δεν έλαβαν υπόψη τους την κόλαση. Έχουμε έναν πονόδοντο. Και τι τραβάμε από το δόντι αυτό όταν πονάει? Έρχεται να σπάσει το κεφάλι, ο εγκέφαλος. Έχουμε τόση ανησυχία από τον πονοκέφαλο αυτό. Και όμως δεν είναι τίποτε. Είναι μηδενικό σχετικά και συγκριτικά με το τι μας περιμένει με τα θάνατον στην κόλαση. Μόνον η θέα των δαιμόνων είναι φοβερή. Εάν είχαμε έναν γκρεμό από τα δεξιά και αριστερά μας μια θέα διαβόλου, θα προτιμούσαμε να πέσουμε στον κρεμό παρά να βλέπουμε την θέα αυτού του όντως. Τι γίνεται όμως εάν αιώνια θα συναυλιζόμεθα και θα συνευρισκόμεθα με εκατομμύρια δαιμόνια? Μόνον στη φαντασία και μόνον δεν μπορούμε να σηκώσουμε και να υπομείνουμε την εικόνα του διαβόλου. Πώς θα τη ζήσουμε αιώνια? Τώρα όλοι μας περνούμε έτσι. Ξημερώνει η μέρα, την βλέπουμε. Είναι ηλιόλουστη, μας αρέσει. Βλέπουμε τους συνανθρώπους μας, είναι όμορφα. Αλλά οι μέρες κυλούν. Οι μέρες φεύγουν. Το σκουλίκι τρώγει σιγά σιγά την ρίζα του δέντρου. Κάποια μέρα όμως θα την τελειώσει και το δέντρο θα πέσει. Οι μέρες περνούνε, οι νύχτες κυλούνε και εμείς πλησιάζουμε όλο ένα και προς τον θάνατο. Είναι φοβερός, μακάριος και τρισμακάριος ο άνθρωπος που θα βρεθεί ετοιμασμένος. Τον περιμένει η δόξα του Θεού. Τον περιμένει ο χορός των αγγέλων. Η βασιλεία των ουρανών. Εάν στρέψουμε λίγο τα μάτια μας, της ψυχής τα μάτια, και διαπεράσουμε τους ουρανούς,
και ρίξαμε μια ματιά στην Άνω Ιερουσαλήμ και κοιτάξαμε λίγο τα κάλλη του ουρανού και του παραδείσου. Όταν βρεθούμε ανάμεσα στους αγγέλους και κατοπτεύσουμε το τι έχει εκεί ο Θεός ετοιμάσει για τα δικά του παιδιά, για τα παιδιά που ομολόγησαν το όνομά του, που τον υπεράσπισαν στην ώρα του πειρασμού, για τα παιδιά εκείνα που αντιστάθησαν στην αμαρτία και στο κακό, σε εκείνες τις νύμφες ψυχές που πέρασαν και ελούστησαν από το μυστήριο αυτό το τόσο μεγάλης αξίας και το τόσο όμορφο και ανακουφιστικό της Ιεράς Εξομολογής. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από τούτο. Δεν ξέρουμε την αξία του. Λοιπόν, αυτή η Βασιλεία των Ουρανών μας περιμένει. Και όταν έχουμε θλίψεις, όταν έχουμε πειρασμούς, όταν έχουμε πόνους, όταν σηκώνουμε σταυρό, να σηκώνουμε τα μάτια μας και να διεισδύουμε στο μήκος και στο ύψος του ουρανού και να βλέπουμε εκεί αητήμασε ο Θεός της αγαπός είναι αυτόν. Και να μελετούμε το Αποστόλου Παύλου το ρητόν ουκ ειν άξια τα παθήματα του μην καιρού προς την μέλλουσαν δόξα. Δόξα, δόξα ασύλληπτη και ακατανόητη περιμένει τα παιδιά του Θεού. Γι' αυτό ό,τι και αν υπομείνουμε εδώ κάτω και έτσι τα υπομένουμε από τις αμαρτίες μας, από τα σφάλματά μας, από την εμπάθειά μας τα υπομένουμε όλα. Κι όμως ο Θεός σαν αγριελαία τη μεταμπολιάζει σε καλή ελαία και τα λογίζεται σαν αγώνα πνευματικό. Τα παίρνει σαν προσφορά προαιρέσεως, σαν προσφορά αγάπης προς Αυτόν και μας αμείβει. Ενώ είναι κάποιος κανόνας μας, αυτός μας αμείβει. Μας δίνει μισθό γιατί πολεμούμε τα πάθη μας, γιατί υπομένουμε τον κανόνα των αμαρτιών μας. Και γι' αυτόν τον αγώνα εναντίον των παθών μας μας αμείβει με την Βασιλεία των Ουρανών. Επίσης, όταν υπομένουμε, όπως είπαμε, τον κανόνα των αμαρτιών μας με θλίψεις, με ασθένειες και με πόνους, πότε στον ουρανό θα ανεβάζουμε τα μάτια μας και πότε θα τα κατεβάζουμε κάτω, κάτω χαμηλά, να κατοπτεύουμε την κόλαση και να λέμε «Υπόμενε τούτα για να γλιτώσεις από τα αιώνια. Αυτά που τώρα υποφέρεις είναι πρόσκαιρα, ολιγοχρόνια και ολιγόστιγμα, τα δε εκεί είναι αιώνια και τελεύτητα. Κάνε υπομονή στο λεπτό του πόνου για να γλιτώσεις τους πόνους της κολάσεως που είναι χρόνια και χρόνια τελεύτητα». Εδώ, ό,τι και αν υπομείνουμε, αναπνέουμε τον καθαρό αέρα, έχουμε ημέρα, έχουμε φως, έχουμε συνανθρώπους που μας παρηγορούν, μας αναποφύγουν και τα ξεπερνούμε. Αλλά στον άλλον κόσμο της κολάσεως, εκεί μηδαμός φως, καθόλου ακτίδα φωτός, βάσανα και κόλαση σε όλοι.
Κι όμως και τα μεν και τα δε, και τα άνω και τα κάτω, μπορούν να μας προσβάλλουν μέσα σε στιγμές. Τώρα μιλάμε μαζί και μετά από λίγο να μην είμαστε μαζί. Γιατί τόσο εύκολα κανείς μπορεί να φύγει και τόσο εύκολα μπορεί να συναντήσει ή τα άνω ή τα κάτω. Είναι αλήθεια ή δεν είναι? Και όμως παρά την αδιασάλευτη αυτή αλήθεια, εμείς, εγώ πρώτος, εμένουμε εις το να έθελω τυφλούμε, θεληματικά τυφλούμε και δεν βλέπουμε. Δεν μπορεί να βάλει το ξερό μυαλό μας αυτή την αλήθεια. Ενώ βλέπουμε μπροστά μας να γίνονται, να φεύγουν οι άνθρωποι. Τούτος με καρκίνο, εκείνος με τροχαίο, ο άλλος με εγκεφαλικό. Μπροστά στα μάτια μας γίνονται όλα αυτά. Για μια στιγμή ταρακουνούμεθα και συνεχίζουμε πάλι την ίδια εργασία της αδιαφορίας προς την σωτηρία μας. Να προσευχόμεθα και να παρακαλούμε τον Θεό και την Παναγία μας να μας ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας και να συνειδητοποιήσουμε σταθερά, θετικά, αμετάκλητα στο να ετοιμαστούμε, να προετοιμαστούμε, να καθαριστούμε, να λουστούμε, να είμαστε πλημμένοι, καθαροί, στολισμένοι ψυχικά για να υποδεχθούμε την ώρα αυτή που θα μας οδηγήσει στον άλλον κόσμο. Τώρα ακούμε για τον Χριστό μας τόσα πράγματα. Διαβάζουμε το Ιερό Ευαγγέλιο. Βλέπουμε τον Χριστό μας την Αγία του εικόνα. Αλλά τότε θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος? Να ευχηθούμε, λέγει, όταν θα συναντήσουμε τον Κύριο, να ευχόμεθα να μην τον δούμε να αποστρέφει τα γαλινά του μάτια με το να μην θέλει να μας δει για την πολλή αμαρτωλότητά μας. Να ευχηθούμε να μας κοιτάξει ηλαρός, επίοικος, και να μας δώσει το ok να περάσουμε. Δεν μας το ελέγξει ο καθηγητής? Και ποιος είναι αυτός ο καθηγητής που θα μας ελέγξει την όλη εργασία μας? Ένας μαθητής κάνει κάποιο έργο το οποίο το έχει παραδώσει ο διδάσκαλός του κλπ. Μπορεί να νομίζει ότι το έκανε καλό στο έργο του, αλλά εάν δεν το δείξει στον ίδιο μετά από την εκτέλεση και αν δεν βαθμολογηθεί, δεν μπορεί να λογιστεί το έργο του ότι το έχει πετύχει, το μάθημα, ό,τι γίνει αυτό. Έτσι και εμείς, να μην βασιζόμεθα πολλές φορές στους λογισμούς μας, στο πιστεύω το προσωπικό μας, ότι στεκόμεθα καλώς. Εάν μη το ελέγξει εκείνος που μπορεί να ελέγξει μια κατάσταση, εκείνος που θα μας το ελέγξει το έργο μας είναι αυτός, εκείνος εις τον οποίο καταθέτουμε τα αμαρτήματά μας και τα κρίματά μας.
Γιατί πολλές φορές η υπερηφάνεια, η καινοδοξία μας διδάσκει σαν πονηρά συνείδηση ότι βαδίζω καλός. Το αν βαδίζεις καλός θα το δει κάποιος άλλος. Για να μην κάνουμε κάποιο λάθος τέτοιο και βρεθούμε στην ώρα τη δύσκολη με ένα θάρρος ή μάλλον με ένα θράσος υπερηφανίας και κολλαστούμε, καλόν είναι όταν διδασκόμεθα από το πνευματικό να υπακούμε και να μην σκεπτόμεθα κάτι δικό μας. Διότι σε κάποιον πνευματικό πήγε μία γυναίκα να εξομολογηθεί και της είπε, παιδί μου πώς πηγαίνεις, και του είπε ότι πηγαίνω πάτερ πολύ καλά. Λέει, και μόνο που το λες παιδί μου αυτό δεν πας καλά. Εάν όμως δεν το άκουγε από το, εάν ο πνευματικός δεν άκουγε αυτά, αυτό που είπε η γυναίκα, ποιος θα μπορούσε να της το διορθώσει τόσο έμπερα και να της πει ότι το ότι λες πηγαίνεις καλά, αυτό είναι που δηλεί ότι δεν πηγαίνεις καλά. Διότι δεν έχει το πράγμα ταπείνωση μέσα. Τώρα θα πρέπει όλοι μας να λάβουμε υπόψη μας την πολύ σοβαρότητα της σωτηρίας μας, το αθάνατο της ψυχής μας, την αθάνατη ζωή που μας περιμένει, το εύκολο της αναχωρήσεως, και να προετοιμαστούμε, να προετοιμαζόμαστε συνέχεια. Όχι με μία εξομολόγηση και με μία αρχή και τελείωση υπόθεση, αλλά συνεχώς θα βρισκόμεθα στην ετοιμότητα της προετοιμασίας, και η προετοιμασία η συνεχής θα μας φέρει στη σωτηρία της άλλης ζωής. Θα προσευχόμεθα να μας σκεπάσει ο Θεός και να μας φυλάξει από την αμαρτία, διότι ο διάβολος σαν πονηρός που είναι και σαν τεχνίτης εμπειρότατος, κάθε αρχή καλή θα την προσφάλει με την έννοια να υποσκελίσει το πράγμα και έτσι ο άνθρωπος να μην πετύχει τη σωτηρία. Θα παρακαλούμε εκτενώς τον Κύριο να μας δώσει αυτή την δύναμη της προετοιμασίας, να μας δώσει τον φόβον Του, και ο φόβος γεννά την προσπάθεια και η προσπάθεια θα φέρει την προετοιμασία και η προετοιμασία την κάθαρση, η κάθαρση την ειρηνική συνείδηση και η ειρήνη της συνειδήσεως το θάρρος, το κατά Θεόν θάρρος, το οποίο θα μας ξεκουράσει κατά την ώρα του θανάτου πάρα πολύ. Και όταν έχουμε την ευλογία του Θεού το να μας χαρίσει αυτή την προαίρεση και να νιώσουμε την ωφέλεια της ιεράς εξομολογήσεως και της καλής αρχής της μετανοίας, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και των πλησίων μας. Μεγάλη ευλογία και μεγάλη ελεημοσύνη είναι να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο και να τον φέρουμε σε αυτή την μεγάλη σωτηρία. Είναι η υψίστη ελεημοσύνη που μπορεί να κάνει ο χριστιανός στον συνάνθρωπό του. Και πάλι λέγω, να γονατίζουμε κάθε μέρα στην προσευχή μας και να δεόμεθα του Θεού να μην μας εγκαταλείψει, να μην μας αφήσει, αλλά συνεχώς να μας βοηθά να προετοιμαζόμεθα για να αντιμετωπίσουμε τον θάνατο με την ελπίδα της σωτηρίας. Διότι αν σωθούμε
τότε θα περάσουμε στη μεγάλη δόξα του ουρανού. Εάν όμως αποτύχουμε, δυστυχώς θα περάσουμε κάτω στην αιώνια δυστυχία. Ας ευχηθούμε κανένας άνθρωπος, κανένα παιδί του Θεού, να μην αποτύχει σε αυτή τη μεγάλη σωτηρία.